Ευχαριστούμε κύριε Κανέλη. Το λόγο έχει κύριος Υπουργός για 3 λεπτά, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, δεν με εκφράζουν τα μεγάλα λόγια. Δεν με εκφράζουν οι υπερβολές. Προσωπικά, έχω τελειώσει το δημοτικό σχολείο σε χωριό. Στην Άρτα, σε ορεινό χωριό, με τους συμμαθητές μου. Και δεν δέχομαι, κυρία Κανέλη, να μου κάνετε μάθημα εσείς. Που δεν έχετε μεγαλώσει εκεί που μεγάλωσα εγώ. Δεν είχατε τους ίδιους συμμαθητές. Λοιπόν, και δεν ήμουν ευνοημένος. Σας αρέσει και σας εκπροσωπεί, εκφράζει η ένταση. Η ένταση, κυρία Κανέλη, όπου εσείς, κυρία Κανέλη, η ένταση... Είναι, η ένταση. Κυρία Κανέλη, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αυτό είναι δικαίωμά σας, θα πει, αλλά οφείλεται όμως... Ο κύριος Υπουργός σας άκουσε. Ο κύριος Υπουργός... Κυρία Κανέλη... Κύριε Πρόεδρε... Κυρία Κανέλη... Κύριε Πρόεδρε και κυρία Κανέλη... Κυρία Κανέλη... Κυρία Κανέλη... Κυρία συνάδελφε, ο Υπουργός σας άκουσε. Ο Υπουργός... Θέλετε Κασιδιάρη, κυρία Κανέλη. Αλλά δεν πρόκειται ο Στήλιος να γίνει Κασιδιάρης. Να το γνωρίζετε αυτό. Σας μιλώ, θέλετε να με κάνετε Κασιδιάρη. Δεν θα γίνω Κασιδιάρης όμως. Διότι έχω περάσει τις εξετάσεις αριστεύοντας και διότι δίνω εξετάσεις στον αρτινό λαό και στον ελληνικό λαό κάθε μέρα. Και δεν με ενδιαφέρει η δική σας η βαθμολογία, η προσωπική. Με ενδιαφέρει η βαθμολογία του κόμματος και του φορέα των οποίων εκπροσωπείτε, αλλά η προσωπική, η δική σας, δεν με ενδιαφέρει και δεν με απασχολεί καθόλου. Λένε, κύριε Πρόεδρε, ότι όταν λες τα μισά λόγια, δεν λες την αλήθεια και λες ψέματα. Εγώ μίλησα για προγράμματα. Για ποιο λόγο. Σε αυτό έχετε... Κύριε Υπουργέ. Δεν σας ακολουθώ στην ένταση, στην κυρία υπερβολή, Κανέλη. Στα μεγάλα λόγια δεν μπορείτε να Κανέλη, ακολουθήσω. Και σας... Εργάζομαι... Σας παρακαλώ. Εργάζομαι... Για την ελληνική νεολαία. Εσείς διακόπτετε. Και δεν έχετε το σεβασμό να ακούσετε την απάντηση. Εγώ να ντρέπομαι. Εσείς. Ορίστε μας. Και εσείς, κύριε Υπουργέ, τι εκφράσεις είναι αυτές.